Το θέμα της παρέμβασης μου είναι η πτυχή της διακυβέρνησης και κατανομής εξουσιών στο πλαίσιο της λύσης του Κυπριακού. Διάλεξα αυτήν την πτυχή από όλες τις πτυχές οι οποίες συζητούνται στο πλαίσιο των συνομιλιών του Κυπριακού, εδαφικό, περιουσιακό, ασφάλεια, εγγύησης, οικονομία, διότι τη θεωρώ ως την πιο θεμελιώδη για τον εξής απλό κατά τη γνώμη μου λόγο. Αν το κράτος το οποίο θα προκύψει μέσα από τις συνομιλίες θα έχει ενοποιητικές δομές, τότε αυτό θα διασφαλίσει ότι θα μπορεί να επιλύσει και προβλήματα που δεν θα μπορέσουν να επιληθούν με το πάτημα ενός κουμπιού με την επίτευξη λύσης του Κυπριακού και μετά. Αν δεν έχει τέτοιες δομές, τότε θα καταρρεύσει με όλα τα αρνητικά συνεπακολούθα. Το πώς μπορεί να επιτευχθεί αυτό, δηλαδή έναν ενοποιητικό κράτος, έναν κράτος με ενοποιητικές δομές, τότε τόσο σε επίπεδο διοίκησης όσο και σε επίπεδο κοινωνίας, είναι το καταληκτικό μέρος της παρέμβασής μου. Στην πορεία των συνομιλιών για τον Κυπριακό τα τελευταία 40 και πλέον χρόνια τέθηκαν προς συζήτηση εναλλακτικά μοντέλα για την Ομοσπονδιακή Εκτελεστική Εξουσία. Ας πάρουμε ως σημείο αφετηρίας στις συμφωνίες Ζυρίχης Λονδίνου και τις σχετικές με την εκτελεστική εξουσία πρόνοιες του Συντάγματος του 1960. Το 1960 η Κυπριακή Δημοκρατία ως ενιαίο κράτος είχε προεδρικό σύστημα διακυβέρνησης με πρόεδρων αντιπρόεδρων, οι οποίοι εκλέγονταν χωριστά, ο μεν πρώτος από την ελληνική κοινότητα, ο δεύτερος από την τουρκική. Το άρθρο 36 ορίζει τον πρόεδρο ως τον αρχηγό της πολιτείας, ο οποίος προηγείται όλων στην δημοκρατία, και τον αντιπρόεδρο ως τον υπαρχηγό της πολιτείας, ο οποίος προηγείται επίσης όλων μετά τον πρόεδρο. Το Υπουργικό Συμβούλιο αποτελείται από 7 Έλληνες και 3 Τούρκους υπουργούς, οι οποίοι διορίζονταν ημένα από τον πρόεδρο, η ιδέα από τον αντιπρόεδρο και έναν εκ των Υπουργείων Άμυνας Οικονομικών έπρεπε να ανατεθεί σε Τουρκοκύπριον υπουργό. Η λήψη αποφάσεων γινόταν με απόλυτη πλειοψηφία, εκτός αν ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος χωριστά ή από κοινού ασκούσαν το δικαίωμα οριστικής άρνησης κυρίας για θέματα εξωτερικών υποθέσεων, ασφάλειας και άμυνας. Δεν υπήρχε το 1960 ανάγκη για μια θετική ψήφο. Μπορούσαν και οι 7 υπουργοί, οι Ελληνοκύπροι, να πάρουν μια απόφαση στο Υπουργικό Συμβούλιο. Ο Τουρκοκύπριος αντιπρόεδρος είχε το δικαίωμα να την ανατρέψει, ασκώντας το δικαίωμα άρνησης κυρίας μόνο στα θέματα εξωτερικών σχέσεων, ασφάλειας, άμυνας. Ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος είχαν και μια σειρά από αρμοδιότητες, κυρίως διοικητικού, τελετουργικού χαρακτήρα, τις οποίες ασκούσαν από κοινού. Αναφέρω ως παράδειγμα τον καθορισμό του σχεδίου και του χρώματος της σημαίας, την ίδρυση τιμητικών διακρίσεων, την έκδοση αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου. Η αναλογία συμμετοχή στη δημόσια υπηρεσία ήταν 70-30, το ίδιο και στην αστυνομία πλην της αρχικής περίοδου που ήταν 60-40 για να μην απολυθούν Τουρκοκύπριοι αστυνομικοί, οι οποίοι διεργάζονταν στην προηγούμενη Βρετανική διοίκηση. Στο στρατό 60-40 και ο αρχηγός του στρατού ή της αστυνομίας ή της χωροφυλακής, αν προερχόταν από τη μια κοινότητα, τότε ο αρχηγός έπρεπε να προέρχεται από την άλλη. Είναι γνωστό ότι σε μια προσπάθεια άμβλησης των δυσλειτουργιών που προέκυψαν από διαιρετικές πρόνοιες των συμφωνιών του 1960, διότι υπήρχαν διαιρετικές πρόνοιες στις συμφωνίες του 1960 και στο πλαίσιο συζητήσεων τις οποίες κάνουμε ανασκοπώντας την ιστορική πορεία του Κυπριακού, έχει σημασία να τις εντοπίζουμε και να γίνεται αυτή η παραδοχή, έτσι ώστε να διασφαλίσουμε ότι και στο μέλλον, στο πλαίσιο μιας λύσης, δεν θα είμαστε πάλι αντιμέτωποι με την αναγκαιότητα να συζητούμε πάλι για διαιρετικά στοιχεία τα οποία διατηρήθηκαν ή επανεισήχθηκαν στις πρόνοιες μιας λύσης. Υποβλήθηκαν τα γνωστά 13 σημεία. Αναφέρω ως παράδειγμα την κατάργηση του δικαιώματος άρνησης κυρίας, την αναπλήρωση του Προέδρου από τον Αντιπρόεδρο αντί από τον Πρόεδρο της Βουλής, την εκλογή Προέδρου και Αντιπρόεδρου της Βουλής από το σύνολο των βουλευτών και όχι χωριστά. Είχαμε τα γνωστά επακόλουθα, οι διακοινωτικές συγκρούσεις στο τέλος του 1963, η αποχώρηση των Τουρκοκυπρίων υπουργών και δημοσίων λειτουργών από τις θέσεις που κατήχαν στη Δημοκρατία. Το σχέδιο Άτσεσον το 1964, η εγκαθίδρυση της ΟΥΜΦΙΚΙΠ, η μεσολάβηση Γκάλο Πλάζα το 1965, η πρωτοβουλία Cyrus Vance και φτάνουμε στο 1974, αναφέρω μόνο τηλεγραφικά όσα μεσολάβησαν μέχρι να φτάσουμε στο 1974, το πραξικόπημα και την εισβολή
που διαμορφώνει μια νέα κατάσταση πραγμάτων. Είναι ένα σημείο κρίσιμο, σημαντικό σημείο καμπής που επιτρέπει στην Τουρκία να διαμορφώσει ευνοϊκούς για αυτήν όρους στις από εκείνον το σημείο και μετά συζητήσεις και υποχρεώνει την ελληνική πλευρά να συγκατανεύσει σε ιδέες επίσημα, διότι όπως έχει αναφερθεί από προηγούμενους ομιλητές, στοιχεία ομοσπονδιακά, ακόμα και συνομοσπονδιακά, διότι το βέτο είναι συνομοσπονδιακό στοιχείο, δεν είναι καν ομοσπονδιακό στοιχείο, υπήρχαν από το Σύνταγμα του 1960. Υποχρεώνει λοιπόν την Ελληνοκυπριακή, την ελληνική πλευρά, να συγκατανεύσει επίσημα σε ιδέες τις οποίες μέχρι τότε θεωρούσαν ως μη αποδεκτές. Έτσι, φτάνουμε στη Συμφωνία Κορυφής του 1977, με την οποία η Ελληνοκυπριακή πλευρά αποδεχόταν για πρώτη φορά και γραπτό στην Ομοσπονδία ως βάση λύσης του Κυπριακού, η οποία συμφωνία προέβλεπε για αυτόν το ειδικό θέμα της διακυβέρνησης ότι για τα θέματα των εξουσιών και αρμοδιοτήτων της κεντρικής ομοσπονδιακής κυβέρνησης, αυτές οι αρμοδιότητες θα είναι τέτοιες ώστε να διασφαλίζουν την ενότητα της χώρας, λαμβανομένου υπόψη και του δικοινοτικού χαρακτήρα του κράτους. Ακολούθησε το Αμερικανοκαναδικό σχέδιο του Νοεμβρίου του 1978, το οποίο προνοούσε ανάμεσα σε άλλα πρόεδρων αντιπρόεδρων που θα προέρχονταν από διαφορετικές κοινότητες και θα εκλέγονταν με δημοκρατικές διαδικασίες. Δεν προσδιοριζόταν επακριβώς πώς θα γινόταν η εκλογή, αν θα διατηρείτον το σύστημα της χωριστής εκλογής ή θα εισαγόταν έναν άλλο. Η σύνθεση του Υπουργικού παραμένει ίδια, 7-3. Το δικαίωμα άρνηση κυρίας επεκτείνεται, καλύπτει νομοθετικές πράξεις και θα μπορούσε να ανατραπεί με πλειοψηφία 2/3 στην Άνω και Κάτω Βουλή. Και προνοούνται για την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση είναι οι βασικές αρμοδιότητες, οι οποίες είναι απαραίτητες προκειμένου να έχουμε έναν ενωμένο Ομοσπονδιακό κράτος, εξωτερικές σχέσεις, εξωτερική άμυνα, νόμισμα, κεντρική τράπεζα, εμπόριο, επικοινωνίες, Ομοσπονδιακή Οικονομία, τελωνία, μετανάστευση και ούτω καθεξής. Η συμφωνία κορυφής του 1979 δεν περιέλαβαν κάποια ειδική πρόνοια που να αφορά το θέμα της Ομοσπονδιακής Διακυβέρνησης και Κατανομής Εξουσιών, πέραν της επαναβεβαίωσης της Συμφωνίας Κορυφής του 1977. Φτάνουμε στη Συμφωνία Πλαίσιων του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Πέρες ντε Κουελιάρ το 1986. Περιελάμβανε επίσης τις βασικές αρμοδιότητες οι οποίες πρέπει να υπάρχουν προκειμένου να μιλούμε για ενωμένων ομοσπονδιακών κράτος, εξωτερικές σχέσεις, φορολογία, τελωνία, δασμοί, νομισματικά, τραπεζικά θέματα κλπ. Αυτά τα οποία έχουμε αναφέρει και προηγουμένως. Προβλεπόταν ότι ο πρόεδρος θα ήταν Ελληνοκύπριος και αντιπρόεδρος Τουρκοκύπριος, πάλι χωρίς να προσδιορίζεται ο τρόπος εκλογής. Ότι θα είχαν από κοινού ή χωριστά δικαίωμα άρνησης κυρίας, διατηρείται το δικαίωμα άρνησης κυρίας και το βέτο, καθώς και αναπομπής αποφάσεων της Ομοσπονδιακής Νομοθετικής Εξουσίας. Η αναλογία διατηρείται στο Υπουργικό Συμβούλιο στο 7-3 και εδώ εισάγεται για πρώτη φορά το θέμα της μίας θετικής ψήφου για τη λήψη απόφασης στο Υπουργικό Συμβούλιο. Το σημείο που πρέπει να προσεχθεί σε αυτήν την αναφορικά με αυτόν το συγκεκριμένο ζήτημα είναι ότι μιλούσαμε για μία θετική ψήφο στις τρεις. Μία θετική τουρκοκυπριακή ψήφο στις τρεις, σε τρεις υπουργούς. Τρεις. Το 1986 μιλούμε στο σχέδιο του ΚΟΕΙΑΡ. Και επίσης σημειωνόταν ότι θα πρέπει να συζητηθεί κατά πόσον ο Υπουργός Εξωτερικών θα ήταν Τουρκοκύπριος. Το 1992 ακολουθεί δέσμη Δεονγκάλη, επεκτείνονται οι μέχρι τότε πρόνοιες των σχεδίων τα οποία είχαν υποβληθεί από πλευράς των Ηνωμένων Εθνών, σε πρόνοιες όπως η ισότητα των ομοσπόνδων πολιτιών, ότι θα έχουν τις ίδιες εξουσίες και αρμοδιότητες, ότι κάθε μια θα διοικείται από μια κοινότητα, ότι θα αποφασίζει για τις δικές της κυβερνητικές διευθετήσεις κατά τρόπον που να συνάδει με το Ομοσπονδιακό Σύνταγμα, πολύ βασικό ομοσπονδιακό στοιχείο αυτό, ότι η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση δεν μπορεί να παρέμβει στις εξουσίες και αρμοδιότητες των Ομοσπονδών Πολιτιών, και αυτό είναι πολύ βασικό ομοσπονδιακό στοιχείο, το οποίο πολύ συχνά διαστρεβλώνεται από όσους εναντιώνονται στη λύση του Κυπριακού προκειμένου να επικρίνουν πρόνοιες σχεδίων των Ηνωμένων Εθνών.
προβλέπονταν για την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση οι εξουσίες και οι αρμοδιότητες οι οποίες είναι αναγκαίες προκειμένου να μιλούμε για ενωμένο Ομοσπονδιακό κράτος. Χάρη οικονομίας χρόνου δεν τις επαναλαμβάνω. Λέω μόνο επιγραμματικά εξωτερικές υποθέσεις, Κεντρική Τράπεζα, Τελωνία, αυτές τις οποίες έχουμε αναφέρει και προηγουμένως. Στην Ομοσπονδιακή Εκτελεστική Εξουσία θα υπήρχε ένας Ομοσπονδιακός Πρόεδρος, ένας Ομοσπονδιακός Αντιπρόεδρος και στο Υπουργικό Συμβούλιο και πάλι αναλογία 7-3. Στο θέμα της εκλογής του Πρόεδρου και του Αντιπρόεδρου καταγράφεται στη Δέσμηνη Δεονγκάλη ότι οι δύο πλευρές έχουν εκφράσει διαφορετικές θέσεις. Η ελληνοκυπριακή πλευρά προτιμά σύστημα δύναμη του οποίου ο Πρόεδρος εκλέγεται με λαϊκή καθολική ψηφοφορία. Η τουρκοκυπριακή πλευρά προτιμά σύστημα με βάση το οποίο ο Πρόεδρος εναλλάσσεται μεταξύ των δύο κοινοτήτων. Στις ιδέες Γκάλη προβλεπόταν επίσης ότι έναν από τα ακόλουθα τρία Υπουργεία Εξωτερικών, Οικονομικών ή Άμυνας θα ανατεθεί σε Τουρκοκύπριο Υπουργό και ότι ο Πρόεδρος και ο Υπουργός Οικονομικών δεν θα προέρχονται από την ίδια κοινότητα. Οι αποφάσεις του Υπουργικού θα λαμβάνονταν κατά πλειοψηφία. Όμως οι αποφάσεις του Υπουργικού που αφορούν τις εξωτερικές υποθέσεις, την άμυνα, την ασφάλεια, τους προϋπολογισμούς, τη φορολογία, την μετανάστευση και την ηθαγένεια θα απαιτούν τη συνένεση τόσο του Προέδρου όσο και του Αντιπροέδρου. Τι γίνεται εδώ? Αφαιρείται το θέμα της μίας θετικής ψήφου που υπήρχε στις προτάσεις του ΕΙΑΡ, μία στις τρεις τότε, αλλά επεκτείνεται το δικαίωμα αρνησικυρίας σε περισσότερα θέματα. Ενώ προηγουμένως μιλούσαμε για εξωτερικές υποθέσεις άμυνα ασφάλειας, στη Δέσμηνη Δεονγκάλη περιλαμβάνονται επίσης ο προϋπολογισμός, η φορολογία, η μετανάστευση και η ηθαγένεια. Ακολουθεί το σχέδιο ΝΑΝΑ, το οποίο επιφέρει μια ειδοποιώ ουσιαστική διαφορά στις μέχρι εκείνη τη στιγμή συζητήσεις για την Ομοσπονδιακή Εκτελεστική Εξουσία, εισάγοντας το μοντέλο του Προεδρικού Συμβουλίου, με αναλογία εκπροσώπησης 4-2 αρχικά στην πορεία 6-3, εκλογή από την Γερουσία. Είναι η πρώτη φορά που μιλούμε για μοντέλο το οποίο δεν περιλαμβάνει απευθείας εκλογή από τους πολίτες. Εγκαταλείπεται το μοντέλο του Προέδρου και Αντιπροέδρου με απευθείας εκλογή από τον λαό. Και είναι η πρώτη φορά που ενσωματώνεται, παρόλο που υπήρχαν αναφορές σε προηγούμενα σχέδια, αλλά είναι η πρώτη φορά που ενσωματώνεται σε σχέδιο στην Ομοσπονδιακή Εκτελεστική Εξουσία η εναλλαγή στο αξίωμα του Προέδρου, αρχικά ένα δεκάμινο μεταξύ των 6 μελών του Προεδρικού Συμβουλίου και στη συνέχεια ανά 20 μήνες μεταξύ 3 μελών του Προεδρικού Συμβουλίου, ενός Ελληνοκυπρίου για 40 μήνες συνολικά και ενός Τουρκοκυπρίου για 20 μήνες. Οι αποφάσεις του Προεδρικού Συμβουλίου θα λαμβάνονταν με απλή πλειοψηφία των παρόντων, περιλαμβανομένης μίας ψήφου από κάθε κοινότητα. Εδώ, στη συγκεκριμένη περίπτωση, με 6 μέλη στο Προεδρικό Συμβούλιο με δικαίωμα ψήφου, 4 Ελληνοκύπριους και 2 Τουρκοκύπριους, η μία θετική ψήφος από την τουρκοκυπριακή κοινότητα ήταν 1-2. Δεν περιλαμβανόταν στο σχέδιο ΝΑΝΑ το δικαίωμα της αρνησικυρίας. Και φτάνουμε στις συνομιλίες, επίσης πάρα πολύ ουσιαστικό ποιοτικό διαφοροποιό στοιχείο. Το γεγονός ότι δεν περιλαμβανόταν στο σχέδιο ΝΑΝΑ το δικαίωμα της αρνησικυρίας. Φτάνουμε στις συνομιλίες της περίοδου 8-10 μεταξύ Χριστόφια Ταλάτ και την επιτευχτήσα σύγκληση για την Ομοσπονδιακή Εκτελεστική Εξουσία με την οποία επανέρχεται το Προεδρικό Σύστημα με απευθείας εκλογή της Ομοσπονδιακής Εξουσίας από τον λαό με τα δύο νέα σημαντικά στοιχεία της σταθμισμένης και διασταυρούμενης ψήφου με πρόεδρον και αντιπρόεδρον με αναλογία θητείας 4-2 και Υπουργικό Συμβούλιο με αναλογία 7-4 και λήψη αποφάσεων με απλή πλειοψηφία, η οποία να περιλαμβάνει τουλάχιστον μία ψήφο από κάθε κοινότητα. Το ουσιαστικό διαφοροποιό στοιχείο στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ότι η μία θετική ψήφος ήταν 1-4. Δεν ήταν 1-3, ούτε 1-2 που υπήρχε στο παρελθόν. Το δικαίωμα αρνησικυρίας αντικαθίσταται με την πρόνοια ότι ο πρόεδρος και αντιπρόεδρος θα μπορούσαν από κοινού, μόνο από κοινού, όχι χωριστά, να ανατρέψουν απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με την οποία διαφωνούν
μόνο σε θέματα εξωτερικής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας. Μόνο σε αυτά τα τρία θέματα. Από κοινού, όχι χωριστά. Αλλά η πιο σημαντική για τα δεδομένα και την προϊστορία των συζητήσεων και των συνομιλιών του Κυπριακού στο θέμα της διακυβέρνησης και κατανομής εξουσιών διαφορά έγκυται στο γεγονός ότι για πρώτη φορά οι Ελληνοκύπροι και οι Τουρκοκύπροι ως ενιαίο πολιτικό σύνολο θα εξέλεγαν την ηγεσία του Ομοσπονδιακού κράτους χωρίς διαχωρισμό της ψήφου στη βάση της εθνοκοινοτικής προέλευσης, με όλα τα ευεργετικά συνεπακόλουθα σε σχέση με το στοιχείο το οποίο ανέφερα στην αρχή της τοποθέτησης μου για την ανάγκη διαμόρφωσης ενός κράτους που θα λειτουργεί ενωπητικά τόσο σε επίπεδο διακυβέρνησης διοίκησης όσο και σε επίπεδο κοινωνίας, με όλα τα ευεργετικά συνεπακόλουθα για τα οποία για να γίνουν αντιληπτά αρκεί να παρατεθεί η εξής αναφορά από μια επιστολή την οποία απέστειλε ο τότε ηγέτης του Κόμματος Εθνικής Ενότητας στην Τουρκοκυπριακή Κοινότητα, κ. Σερόγλου, τότε στην αντιπολίτευση, προς τον κ. Ερτογάν, τον Πρωθυπουργό της Τουρκίας, τότε Πρωθυπουργό, στις 30 Νοεμβρίου 2009, με την οποία επεξηγούσε τις ενστάσεις του έναντι του πιο πάνω μοντέλου. Η βασική λογική, λέει εισαγωγικά, η βασική λογική του συντάγματος του 1960 σε αυτό το σημείο ήταν η ενδυνάμωση δύο χωριστών ταυτοτήτων και η διασφάλιση της συνέχισης αυτής της διαφοράς. Μια συνταγματική τάξη που δεν θα μπορούσε να συνεχίσει αυτήν την προσέγγιση στην πολιτική ζωή θα γεννούσε την ένωση αυτών των δύο διαφορετικών ταυτοτήτων μέσα στον χρόνο. Αυτές οι ρυθμίσεις που ήταν ξεκάθαρες στο Σύνταγμα του 1960 και που δεν επέτρεπαν τη συγχώνευση των ταυτοτήτων, έδωσαν τη δυνατότητα της διατήρησης χωρίς κανέναν κλειδονισμό δύο χωριστών συνειδήσεων και ταυτοτήτων στην Κύπρο. Το σημαντικό και εκείνο που μας ανησυχεί δεν είναι το ποσοστό. 1% ή 20% δεν έχει καμιά διαφορά. 1% ή 20% επιρροή της μιας κοινότητας πάνω στον εκπρόσωπο που θα προέρχεται από την άλλη κοινότητα, εννοεί εδώ. Το σημαντικό είναι ότι με τη διασταυρούμενη ψήφο γεννιέται ο κίνδυνος για άρση της πραγματικότητας ότι στην Κύπρο υπάρχουν δύο λαοί και με αυτόν τον τρόπο ενισχύεται η πιθανότητα διάβρωσης της τουρκοκυπριακής ταυτότητας μέσα στον χρόνο. Ενισχύεται δηλαδή αυτό που θέλει να πει η δυνατότητα διαιώνησης του διαχωρισμού μέσα στην κοινωνία και μέσα στις συνειδήσεις των ανθρώπων στην Κύπρο. Είναι η ίδια λογική, κλείνουν τα εισαγωγικά, είναι η ίδια λογική μέσα από την οποία αυτή η ενοποιητική σύγκληση, η πιο ενοποιητική κατά τη γνώμη μου που υπήρξε ποτέ στις συζητήσεις για την ομοσπονδιακή εκτελεστική εξουσία στην πορεία των συνομιλιών για το Κυπριακό, έτυχε τόσης δαιμονοποίησης και μέσα στους εθνικιστικούς κύκλους στην ελληνοκυπριακή κοινότητα και είναι ακριβώς γι' αυτόν τον λόγο που πρέπει να αποτελέσει προϋπόθεση βασική στο πλαίσιο της όποιας συμφωνηθεί σας λύσης την οποία ευχόμαστε ότι θα επιτευχθεί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας.